62η χρονιά πραγματοποιήθηκε η γιορτή Μανταρινιού στο ΔΡΕ Πανοργολίδας. Η γιορτή με ένα ποικίλο πρόγραμμα. Στόχο είχε να θεσμοθετηθεί, προβάλλοντας με κάθε τρόπο την τοπική παραγωγή του Μανταρινιού. Πολιτικοί παράγοντες του τόπου βρέθηκαν εκεί και αναφέρθηκαν στα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, προτείνοντας λύσεις σε αυτά. Θέλω να συγχαρώ όλους και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δρεπάνου, γιατί πραγματικά είναι μια γιορτή που έχει μια άρτια οργάνωση και βεβαίως είναι μια διαφήμιση, μια προώθηση για το πολύ καλό ποιοτικό προϊόν που είναι το μανταρίνι εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου, της Ασίνης. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει προστιθέμενη αξία, οφείλουμε να το στηρίξουμε. Βεβαίως οι παραγωγοί αγρότες έχουν προβλήματα ιδιαίτερα με το κόστος παραγωγής. Τους στηρίζουμε και η κυβέρνηση μέσα στο πλαίσιο βέβαια των δυνατοτήτων που έχει ο προϋπολογισμός. Όμως είμαστε κοντά, έμπρακτα και στις δύσκολες φάσεις, είτε ήταν με τον COVID που θυμάστε τότε που ενισχύσαμε το μανταρίνι, την κλιμεντίνη, και βεβαίως και με τα πορτοκάλια όταν δόθηκε τα 300 ευρώ το στρέμμα στη ζημιά που γίνει με τον παγετό. Οφείλουμε να κάνουμε πολλά, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο για την εθνική οικονομία, για την επιβίωση της χώρας. Και πραγματικά η παραγωγή μας, το ανθρώπινο δυναμικό εδώ, οι αγρότες μας, είναι πάντα δυναμική και βλέπετε την ποιότητα που έχουν. Η πολιτεία είναι στο πλευρό τους και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Πραγματικά σήμερα η δεύτερη φορά, σίγουρα είναι καλύτερα από πέρσι. Σίγουρα οι άνθρωποι έχουν δουλέψει. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια στο Σύλλογο και σε όλους τους συνδιοργανωτές που πράγματι προσφέρουν ένα σημαντικό έργο, γιατί αναδεικνύουν ένα προϊόν, το οποίο προϊόν σε αυτή εδώ την περιοχή, και ο Δήμος Ασίνης, για να μιλάμε συγκεκριμένα, είναι μια περιοχή, είναι ένας ευλογημένος τόπος που τα προϊόντα που τα οποία παράγει είναι αξιόλογα, είναι προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη διατροφική αξία και το μανταρίνι μέσα σε αυτά είναι ένα προϊόν το οποίο έχει όλες αυτά τα στοιχεία που πραγματικά δίνουν μία άλλη σημασία στη ζωή του Έλληνα καταναλωτή. Αλλά δεν πάβει να μην υπάρχουν και προβλήματα. Τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο, το κόστος παραγωγής, τα προβλήματα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, τα προβλήματα της εμπορίας, γιατί από εδώ μπορεί το μανταρίνι να φεύγει με 0,40-0,50 λεπτά και να το βρίσκουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ 1,5 ευρώ. Αυτά τα πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν. Και για να λυθούν θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω ότι η κρίση, ειδικά στις αυξήσεις των τιμών, είναι εισαγόμενη. Το πρόβλημα είναι πραγματικό και είναι του τόπου μας. Και εδώ θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα, να γίνουν οι σωστοί έλεγχοι, ώστε τα προϊόντα από το χωράφι μέχρι το ράφι να έχουν μια λογική διακύμανση της τιμής, για να μπορεί και ο καταναλωτής να μπορεί να το φάει. Δεύτερη γιορτή μανταρινιού εδώ στο Δρέπανο, μια ωραία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρεπάνου και είμαστε ασφαλώς παρόντες και οι βουλευτές και δήμαρχοι και αρκετό κόσμο έχει. Αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίξουμε όλοι οι φορείς στον αγροτικό τομέα. Ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολα. Βλέπετε ότι έχει προβλήματα και με τα καλλιεργητικά κόστη, κυρίως της ενέργειας. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε διακοπή ρεύματος εδώ στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Αναβάλου. Αυτά είναι τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, 8 σημαντικές προτάσεις και για την μείωση των τιμών της ενέργειας και για την αποφορολόγηση του πετρελαίου και για ασφαλώς για τη στήριξη από τον ΕΛΓΑ, κυρίως με αλλαγή του κανονισμού, τις νέες ζημιές που έχει προκαλέσει η κλιματική κρίση και που πρέπει η πολιτεία να ανταποκριθεί και να σταθεί δίπλα στους αγρότες. Είναι η δεύτερη γιορτή Μανταρινιού, η γιορτή του αγρότη παραγωγού, των αγροτικών προϊόντων, αλλά και του τουρισμού και του αγροτικού τουρισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Πτωχό, για τη συμβολή του στη συγκεκριμένη διοργάνωση και γενικότερα για το ρυθμό που έχει δώσει από την πρώτη μέρα όσον αφορά τον τουρισμό, τον αγροτουρισμό και ιδιαίτερα
τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και της άρδευσης. Πολλά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στο Δήμο Ναυπλιαίων, στο Επιμελητήριο και βέβαια η μεγάλη μας χαρά είναι η συμμετοχή του κόσμου και εμείς εκπροσωπούμε το εμείς και θα συνεχίζουμε να το εκπροσωπούμε για όλη την τοπική κοινωνία. Είναι η δεύτερη γιορτή του Μανταρινιού εδώ στο Δρέπανο. Στηρίζουμε τη γιορτή. Πρόκειται για την γιορτή που αναδεικνύει σχεδόν την απόλυτη παραγωγική φυσιογνωμία του τόπου αυτού, της περιοχής αυτής. Ένα προϊόν, το μανταρίνι, το οποίο έχει πέρα από την αξία του ως φρούτο, ως αγαθό, έχει μεγαλώσει εδώ στο Δρέπανο γενιές. Οικογένειες έχουν προοδεύσει, έχουν σπουδάσει τα παιδιά τους, έχουν χτίσει περιουσίες. Είναι συμβολικά για την περιοχή αυτή κάτι πολύ μεγάλο αυτή τη γιορτή και κάθε χρόνο και με τη βοήθεια τη δική μας ως περιφέρεια, αλλά και τις προτάσεις μας, θα γίνεται καλύτερη. Υπάρχει διάθεση από το Σύλλογο, υπάρχει διάθεση από τους τοπικούς φορείς και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε όμορφα, δημοκρατικά, ώστε αυτή η γιορτή να γίνει καλύτερη. Πέραν όλης αυτής της αξίας, ταξιδεύει το προϊόν αυτό και την Αργολίδα εγχώρια και παγκόσμια στις αγορές, γιατί το μανταρίνι Αργολίδας είναι εξακουστό και στην προτίμηση των καταναλωτών αποτελεί πρώτη επιλογή. Δεύτερη γιορτή του Μανταρινιού. Ελπίζω να είναι μια γιορτή η οποία θα γίνει θεσμός για την περιοχή της Ασίνης, του Δρεπάνου, των Δήμων Ναυπλιαίων. Ο πρωτογενής τομέας, από ό,τι γνωρίζετε, είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης, ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, της τοπικής, της οικονομίας Πελοποννήσου και της ελληνικής οικονομίας. Βλέπετε ότι η παραγωγή του μανταρινιού, των εσπρεγιδοειδών, της ελιάς, είναι τα προϊόντα στην περιοχή μας από τα οποία ζει το 65% περίπου του πληθυσμού. Άρα δηλαδή, άμα δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, να ξέρουν και εμείς, όλοι οι πολίτες και οι πολιτικοί, ότι αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχουν άλλα επαγγέλματα τα οποία θα κινηθούν και θα δώσουν χρήματα και στους εργαζομένους που βρίσκονται με άλλα επαγγέλματα. Είναι η δεύτερη γιορτή η οποία γίνεται. Γίνεται για ένα καταπληκτικό προϊόν το οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στην περιοχή μας. Το μανταρίνι, θεωρώ ότι το μανταρίνι είναι της Αργολίδας από τα καλύτερα στον κόσμο και απομένει σε εμάς να το προωθήσουμε. Συνεπώς, όχι μόνο είμαστε αρρωγοί, είμαστε και πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή τη γιορτή και ευελπιστούμε του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερη και μεγαλύτερη, γιατί πράγματι τέτοια προϊόντα πρέπει να προωθούνται. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στο όμορφο χωριό του Δρεπάνου, στη δεύτερη γιορτή Μανταρινιού. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ, η μέρα βοηθάει και σε αυτό. Αρρωγός ο Δήμος στην προσπάθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου. Το μανταρίνι, το πορτοκάλι, το λεμόνι είναι από τα προϊόντα της Αργολίδας, τα οποία θέλουμε να εξάγουμε κιόλας και να προωθήσουμε και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο και ακόμα μεγαλύτερη προβολή. Δεύτερη γιορτή είναι, νομίζω, καλύτερη από την πρώτη, αλλά ελπίζουμε ότι η τρίτη και η τέταρτη γιορτή Μανταρινιού να είναι ακόμα καλύτερη, να ανοίξει τα φτερά της, ώστε να γίνει γεγονός για όλο το Δήμο Ναυπλιαίων, να γίνει γεγονός για όλο τον νομό Αργολίδας, γιατί όχι για όλη την Ελλάδα, να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το εκπληκτικό προϊόν και σε όλη την Ιφίλιο. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο δεν είναι γνωστό στους πάντες. Αυτός είναι ο σκοπός και νομίζω θα το πετύχουμε και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Είναι η δεύτερη γιορτή Μανταρινιού, έγινε πλέον θεσμός. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Επιμελητήριο Αργολίδας, Δήμο Ναυπλίου, Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου. Έχουμε τους χορηγούς μας και όλες τις κυρίες και τους παραγωγούς μας έχουν βοηθήσει. Περιλαμβάνει γιορτή, πείτε μας. Περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς, κεράσματα. Όλα με βάση το μανταρίνι. Έχουμε φτιάξει μανταρινόπιτες, χαλβά, πανακότα, γλυκό ψυγείου, πασταφλόρα, πάρα πολλά είδη. Αυτά θα κεραστεί όλος ο κόσμος από αυτά, λικέρ με μανταρίνι. Αυτά και πολύς ο κόσμος. Πάρα πολύς ο κόσμος φέτος. Έγινε θεσμός η γιορτή μας.
Και συνεχίζεται όλοι μαζί. Καλωσορίσατε στο Δρέπανο. Είναι η δεύτερη χρονιά συνεχόμενη που γίνεται η γιορτή Μανταρινιού. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δρεπάνου, στο Δήμο Ναυπλιαίων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην αντιπεριφέρεια Αργολίδος, στο Επιμελητήριο, στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων που είναι εδώ και αυτή, σε όλους τους παραβεσκόμενους, σε όλους τους βουλευτές, σε όλο τον κόσμο που μας τιμά με την παρουσία του. Προσπαθούμε να γίνει ένας θεσμός για τον πρωτογενή τομέα που έτσι βρήκαμε εδώ, είναι όπως το έχουμε ξαναπεί ένα μανταρινοχώρι το Δρέπανο που κατά κύριο λόγο και πώς το λέμε προϊόν καλλιεργούν το μανταρίνι. Στηρίζουμε για άλλη μια χρονιά, για δεύτερη φορά την γιορτή του μανταρινιού με παρασκευές, εδέσματα και γλυκά. Είναι μια φανταστική γιορτή και θέλω να συγχαρώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο και όλους όσους εμπλέκονται. Είναι μια γιορτή που αναδεικνύει ένα κυρίαρχο προϊόν, το μανταρίνι. Και θέλω να σας πω πως και το μανταρίνι αλλά και το πορτοκάλι χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε συνταγές τόσο εδεσμάτων όσο και γλυκών. Όπως βλέπετε, η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο κόσμος ευχαριστιέται. Σήμερα έχουμε χοιρινό με σάλτσα μανταρινιού και ένα γλυκό πίτα μανταρινιού παρέμε με πορτοκαλόπιτα. Όπως βλέπετε, είναι μεγάλη προσέλευση και ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος.